Πίσω από τη βιτρίνα του κριτικού τουρισμού και της χρονιάς ρεκόρ για το νησί μας, ξενοδοχοϋπάλληλοι καταγγέλουν καταπάτηση των εργασιακών του δικαιωμάτων από μερίδα ξενοδόχων, όπως καταγγέλει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, το οποίο κάνει λόγο για έξαρση της εργοδοτικής παραβατικότητας με φόντο και τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Βλέπουμε μία έξαρση της εργοδοτικής παραβατικότητας. Βλέπουμε και συγκεκριμένα ότι υπάρχουν μειώσεις αποδοχών στους εργαζόμενους, εντατικοποίηση στους χώρους του δουλειάς και συγκεκριμένα καμαριέρες και κάνουν 25 και 30 δωμάτρια όταν έχουν 10 και 12 φιξοαναχωρήσεις. Σε ένα φυσιολογικό επίπεδο είναι να κάνουν 18 με 20 δωμάτια. Στην κουζίνα όταν μπει κάποιος που δεν ξέρει θα δει ότι υπάρχει ένας πόλεμος σε εισαγωγικά. Η δουλειά, ο όγκος εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος και η ένταση είναι τεράστια. Καλούνται πολλές φορές να δουλέψουν 12 και 14 ώρες την ημέρα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά. Την κύρια ευθύνη την έχουν η κυβέρνηση και οι ξενοδόχοι, τονίζει ο Νίκος Κοκολάκης, ο οποίος περιέγραψε τη ζωφερή πραγματικότητα που επικρατεί σε ορισμένα ξενοδοχεία, όπως καταστρατήγηση του ραρίου εργασίας, αθέτηση χρονικών ορίων για την ανάπαυση εργαζομένων, τρίσπαστα ωράρια, μειωμένες αποδοχές, ανανέωση συμβάσεων εργασίας ανά μήνα, ακόμη και λήξη συμβάσεων εργασίας σε εγκύους εργαζόμενες. Αλλά έχουμε και συμβάσεις μήνα με το μήνα, γιατί το κάνουν αυτό οι ξενοδόχοι για να μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν λήξη των συμβάσεων. Όπως ήδη κάποια ξενοδοχεία το κάνουν, με αποτέλεσμα από το προηγούμενο μήνα, από τον Ιούλιο, να τους απολύουν. Αυτά είναι καταχρηστικά, είναι παράνομα. Εμείς ήδη έχουμε κάνει παρεμβάσεις τόσο στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά και εγώ προσωπικά στη διευθύνση των ξενοδοχείων. Και το πιο παρανοϊκό, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα και λήξεις συμβάσεων σε έγκυους γυναίκας. Υπάρχουν προβλήματα ψυχολογικής βίας, δυστυχώς. Υπάρχουν λιποθυμίες. Είναι και η θερμοκρασία υψηλή αυτή την εποχή. Υπάρχει και η υπερεργασία, η ένταση μέσα στο χώρο εργασίας, ακόμα και αφυδατώσεις των εργαζομένων. Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν το κλάδο μας, καθώς η πλειοψηφία των ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στον εργασιακό του χώρο, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης. Από την πλευρά μας έχουμε κάνει προτάσεις όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τόσο στον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και στα συναρμόδια Υπουργεία, Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Τουρισμού που μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Γίνεται απλώς μια μεταφορά του προσωπικού από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο. Επίσης αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πολλοί κόσμος θέλει να έρθει στα ξενοδοχεία. Υπάρχει όμως το πρόβλημα της στέγασης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άδειο διαμέρισμα να μπορέσει να φιλοξενήσει τον κόσμο που ενδιαφέρεται για να δουλέψει στα ξενοδοχεία. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου καταγράφεται αύξηση 8,21% στη διακίνηση επιβατών στο επτάμηνο του 2024. Σημαντική είναι η αύξηση και τον Ιούλιο, καθώς αφήχθησαν 744.998 επιβάτες από το εξωτερικό, σημειώνοντας αύξηση 3,13% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, ενώ η Γερμανία εξακολουθεί να είναι ο βασικός πυλώνας τουρισμού στο νησί μας. Η αύξηση περίπου είναι γύρω στα 4-5% στο σύνολο στα ξενοδοχεία. Φυσικά είχαμε και ξενοδοχεία τα οποία είχαν μικρότερες αριθμό σε κρατήσεις και αυτό έχει να κάνει ότι πολλοί κόσμος πήγε στα Airbnb με αποτέλεσμα να πιάσουν οι άνθρωποι που κάνουν κράτηση στα Airbnb να καταλαμβάνουν τις θέσεις στα αεροπλάνα και αυτό είναι λογικό.